Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο βασικά. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε, η εκπομπή έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, μια διαφορετική όμως Ράδιο Μαρμίτα η σημερινή. Φυσικά όταν υπάρχει Ζάχος Ντούρνικ στο στούντιο δεν γίνεται να μην υπάρχει και Άρης. Θα μιλήσουμε φυσικά και για Άρη, αλλά όχι μόνο για Άρη, θα το πω ρε, μην με είσαι μπάστακας εκεί πέρα, ρε αυτός ρε η σατάν. Ρε, αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Ματζιούκης. Ωραία, ρε. Ο Άκης ο Ρωμανός που έχω δίπλα μου είναι και Λίβερπουλ. Είναι και Λίβερπουλ, ναι. Θα σας βγάλω μια φωτογραφία. Είναι τρελή. Είναι τρελή άνθρωποι. Ρε, σου έχω πει. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ στην Ελλάδα είναι περισσότεροι από την Αγγλία. Εντάξει. Τι ομάδα είσαι, πέσανε για να φύγει, ρε. Είσαι και Λίβερπουλ και Λίβερπουλ. Τι να κάνω. Να βγάλω live. Να τους βγάλω καμιά φωτογραφία. Ο Γιάννης, ο Ζάτσης, ο Ιχολύπτης με τον κύριο Ματζιούκη είναι Λίβερπουλ και με κοροϊδεύουν. Εδώ πέρα με πειράζουν. Εντάξει, συνέχεια. Σε είπα, δεν το ήξερες να με ενημερώσεις. Ναι, έπρεπε να πεις Μάντσεστερ. Για να δω αυτό. Ναι, άντε. Μπράβο κύριε Ματζιούκη, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φτιάξατε και σήμερα τη διάθεση. Λοιπόν, κατευθείαν μπήκαμε. Έχω Άκη Ρωμανό δίπλα μου, θα περάσουμε πιστεύω ένα πάρα πολύ ωραίο δίωρο. Θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Φυσικά για τη δουλειά του Άκη, τραγουδιστής είναι ο άνθρωπος, εντάξει. Ναι. Θα μιλήσουμε για τη δουλειά, θα μιλήσουμε φυσικά. Δεν γίνεται να μην μιλήσουμε Άκη και για τον Άρη, έτσι. Μια που είσαι φίλαθλος παύλα οπαδός, από φίλαθλος καλύτερα. Ναι. Ο φίλαθλος του Άρη. Παρακολουθείς τα δρόμενα του Άρη. Επώνυμος είσαι, οπότε για άποψή σου έχει λίγο. Είναι λίγο πιο βαρύνουσα από τη δική μας, από την αλήθεια. Θα μιλήσουμε φυσικά για πολλά πράγματα. Θα βάλουμε και τον κόσμο στη διαδικασία να πάρει τηλέφωνο, να μας πει την άποψή του και να ζητήσει και οτιδήποτε ερώτηση να σου κάνει, έτσι. Βέβαια. Εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι τις 10 η ώρα. Θα περάσουμε, πιστεύω, πολύ ωραία. Βέβαια. Θέλω να πιστεύω, εγώ είμαι σίγουρος, αλλά θέλω να πιστεύω πάντα ο κόσμος είναι ο τελικός κριτής, έτσι. Από το πρωί φαίνεται η καλημέρα. Ναι, φαίνεται από το πρωί πάει καλά η μέρα. Πάντα έτσι. Λοιπόν, μας έφαγε πολύ ώρα ο κύριος Ματζιούκης εδώ πέρα με τη Λίβερπουλ και με τον Ηρακλή. Εντάξει, έχουν τα προβλήματά τους οι άνθρωποι. Του δίνουμε ευχαρίστως κάποια ώρα, άλλοτε και εμείς του ζητάμε κάποιες χάρες, μας τις ανταποδίδει. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Γιάννη, να περάσουμε στο διάλειμμα ή να. Όπως θέλεις, για να έχουμε καλύτερα, γιατί βλέπω 9.30, μας έβαγε ώρα, και να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις που έχω να σε κάνω, Άκη, αναφορικά με τη δουλειά σου, με το επάγγελμά σου. Θέλω να μας πεις κάποια πράγματα, να συστηθείς και περισσότερο. Τι, να το. Ευχαριστούμε, εντάξει. Καμπεώνες και τα λοιπά. Άντε να μου χαθείς να χάνεσαι. Άντε, ευχαριστούμε. Πρόσεξε τις σκάλες. Στον έκτο είμαστε. Λοιπόν, άρα να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Μάλλον την αγγελία της ώρας και κάποιες λίγες διαφημίσεις και να μπούμε στο κυρίως πιάτο της εκπομπής. Κάποιες ερωτήσεις έχω και ήδη κάποια μηνύματα ήδη στο Facebook. Να πω ότι ο τείχος με το πώς εκπομπής είναι στον δικό μου τείχο και στο δικό σου, έτσι. Ναι, καλά, ναι. Εσύ και 3-4 προφίλ, δεν ξέρω και πόσα έχεις. Ναι, εντάξει, είπαμε. Τώρα ναι. Δεν θα ασχοληθούμε με το τηλέφωνο. Ναι, εντάξει. Εγώ, όποια ερώτηση. Όταν το αφήνω πάνω σου. Όταν θα ανοίξουμε και τις γραμμές, σύντομα, αφού σου κάνω τις πρώτες ερωτήσεις, θα ανοίξουμε και τις γραμμές αμέσως και θα μιλήσουμε και για Άρη φυσικά. Όλα αυτά σε λίγο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με το καινούριο τραγούδι του Άκη. Το Άστρα Φώτα Ρίξτε. Το λέω σωστά, Άκη? Ναι, ναι. Λοιπόν, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος. Ναι. Τεράστιος Χρήστος Νικολόπουλος, ναι. Έτσι. Και στίχη Ελένη Γιανατσούλια. Ναι. Να μην λέω ψέματα, εγώ Γιανατσούλια έμαθα βέβαια. Α, έμαθες. Έμαθα ότι είναι και αυτή τεράστιο όνομα στην μουσική βιομηχανία. Καλά, το Χρήστο Νικολόπουλο νομίζω είναι τεράστιος. Είναι ιστορία. Είχαμε και την τύχη πρόσφατα, είχατε τύχη πρόσφατα να ζητήσω την άδειά του για αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που έχει πρωτοερμηνεύσει ο Δημήτρης Ομπάσης. Ομπάσης, ναι. Τρομερή εμπειρία, έτσι, πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάς με έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος είναι μία από τις κολόνες, ναι, της ελληνικής μουσικής. Και την κυρία Γιανατσούλη επίσης τι να πούμε, δηλαδή τρομερές. Τεράστιες επιτυχίες έχει γράψει. Ναι. Νιώθω τυχερός, νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Ένα πραγματικά ωραίο τραγούδι. Εγώ δεν ήξερα, να πω την αλήθεια, να μην κάνω έτσι και τον δήθεν.
Στα λαϊκά δεν είμαι καλός. Βέβαια, εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε, σε ακούμε, σε ξέρουμε. Δεν είμαι, δηλαδή, δεν είμαι ο τύπος που θα πάω στα μπουζούκια, ρε παιδί μου, γενικότερα. Και πιο νέος τώρα, εντάξει, μπαγιατέψαμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι των μπουζουκιών. Δεν είμαι. Αλλά φυσικά τον Χρήστο Νικολόπουλο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, έτσι. Νομίζω δάσκαλος. Κάπως έτσι τον αποκαλούν κιόλας. Κοίταξε, είναι δάσκαλος, είναι ιστορία. Τι να λέμε. Μεγάλο δηλαδή, κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, θα ακούσουμε κι άλλα τραγούδια σου. Σιγά σιγά έτσι να σου κάνω έτσι και κάποιες ερωτήσεις. Λίγο πολύ. Κάποιοι, ας πούμε, που σε ακούει κάποιος πρώτη φορά θέλει να μάθει κάποια πράγματα για σένα, έτσι. Πρώτον, το πιο κλασική, νομίζω, η ερώτηση δεν νομίζω να υπάρχει και πιο κλασική. Πριν πόσα χρόνια τραγουδάς καταρχήν, Άκη, και πώς ξεκίνησες, δηλαδή ποια ήταν η αφορμή? Λογικά κάποια αφορμή υπήρξε για να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα, που δεν είναι και εύκολο επάγγελμα, έτσι? Κοίταξε, τα χρόνια δεν πρόκειται να στα πω, έτσι. Γιατί τα κρατάω μυστικό, έτσι. Ναι, ούτε η ηλικία θα μας πει. Αν μπορείς να τα μαντέψεις. Ούτε η ηλικία θα μας πει. Δεν λες. Εντάξει, εγώ ξέρω πόσο είσαι. Αλλά δεν το λέω, δεν βγάζω πρόβλημα. Κοίταξε, εντάξει, μην φανταστείς ότι έχω και ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά κοίταξε, έχω ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Βασικά το μικρόβιο είναι από πολύ μικρή ηλικία, σχεδόν από την κούνια που λέμε. Ακόμα θυμάμαι δηλαδή στα μπουσουλώντας, τραγουδούσα στο πάρκο, τραγουδούσαμε στο σπίτι, τραγουδούσα παντού. Όλες οι δραστηριότητες δηλαδή από μωρό πλέον. Ήταν συνειφασμένες με το τραγούδι. Ήταν συνειφασμένες με το τραγούδι. Ωραία. Οπότε νομίζω ότι ήταν φυσικό επεκόλουθο ότι κάποια στιγμή θα το ακολουθούσα αυτό το πράγμα. Λίγο βέβαια υπήρχαν κάποια, δηλαδή δικοί μου λέγανε όχι, ξέρεις, να μάθεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Από τους γονείς που, ας πούμε, δεν θέλαν ο γιος τους να γίνει τραγουδιστής, προτιμούσαν το κλασικό, ας πούμε. Όχι, δεν θέλανε, δεν είναι ότι δεν θέλανε, απλά ήταν, θεωρώ, ένας άγνωστος χώρος, ένας χώρος που δεν τον ήξερα. Δεν τον ήξερα, ναι. Και οι άνθρωποι μπορεί φυσιολογικά να είχαν τις δικές τους ανησυχίες και τα λοιπά, που δεν το το φυσιολογικό. Ο Έλληνας ο γονιός, ο πατέρας, η μητέρα, λογικά λέει το γιο του, την κόρη του, την σκέφτεται, ξέρω εγώ, γιατρό, δικηγόρο. Ξέρω εγώ, κάτι διαφορετικό και όχι τραγουδιστή, ας πούμε. Οι δικοί μου, ας πούμε, δεν το έβλεπαν. Με ρωτούσαν τι θες να γίνεις τραγουδιστής. Τι θες να γίνεις τραγουδιστής. Κάποια στιγμή, μήπως θες να κάνεις αυτό, να μάθεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Μόλις είδαν όμως τα πρώτα βήματα, δεν νομίζω. Ναι. Μετά ήταν απόλυτα στηρίγματα και φυσικά τους ευχαριστώ γιατί όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο χώρο, παρόλο που τα μάτια μου έχουν δει πάρα πολλά, οι εμπειρίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Νιώθω πολύ τυχερός γιατί τα εφόδια ήταν τέτοια που με βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια να είμαι σε αυτό το χώρο και να είμαι αυτός που είμαι από παιδί. Ωραία. Θα μιλήσουμε φυσικά και για Άρη, έτσι, γιατί είπαμε, το επαναλαμβάνουμε. Τρώγες έτσι. Ναι, θα μιλήσουμε και για Άρη, γιατί είσαι φίλαθλος του Άρη. Δεν το κρύβουμε άλλωστε. Άλλωστε είναι πολύ ωραία εδώ και η ατάκα, θα το πω, του φίλου του Χρήστου που έγραψε στον τοίχο μου όταν σε παρουσίασε ότι θα είσαι σήμερα στην εκπομπή. Γράφει ο Χρήστος, καλλιτέχνης που είναι φόλο Άρης και δεν το κρύβει, λέει, ούτε ντρέπεται. Υπάρχει ένα τέτοιο σε εμάς τους Αριανούς γενικά, δηλαδή δεν βγαίνει εύκολα ότι είμαι Άρης. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί που μέχρι πρόσφατα, δηλαδή δεν ξέραμε τι ομάδα ήταν, και ηθοποιοί και τραγουδιστές, έτσι, που δεν το λένε εύκολα. Πράγμα. Έχει δίκιο ο Χρήστος σε αυτό το πράγμα. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό λίγο ναι. Άκη. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά, γιατί ένας είτε πολιτικός, είτε ηθοποιός, είτε τραγουδιστής, να μην λέει τι ομάδα είναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κριτήριο. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για κάποια κολλημένα μυαλά, μπορεί. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Αν έβγαινα, ας πούμε, τώρα η ζωή μας έχει γίνει έτσι με τα social media, το Facebook, Instagram κτλ. Αν με έβλεπες, ας πούμε, μία φωτογραφία μαζί στο κήπεδο με ένα κασκόλ κιτρινό μαύρο, δεν είναι το ίδιο. Ναι, σωστό. Είναι ακριβώς το ίδιο.
Εντάξει, το ότι... Εννοείς ότι πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί κάποιος. Φυσικά, ναι. Φυσικά, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ο καθένας, όλοι έχουμε μεγαλώσει με κάποια δείγματα από τις οικογένειές μας κτλ. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν είναι κάτι που... Δεν θα το πεις σήμερα, δεν θα το πω τώρα. Ναι. Θα με δεις αύριο μεθαύριο στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ ότι είναι χαζό να καθόμαστε να... Στο κάτω-κάτω άκη... Και ο κόσμος, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, το θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον είναι πάρα πολύ έξυπνος. Ναι. Οπότε, στο κάτω-κάτω φέτος, επειδή πιστεύω θα πάρουμε και το κύπελο, Άκη, πιστεύω να σε δούμε και στην πίστα στο γλέντι του Άρη να τραγουδήσεις κιόλας, γιατί όχι. Μακάρι. Λοιπόν, μια άλλη έτσι, ερώτηση, θα ανοίξουμε και τις γραμμές για όποιον φίλο. Θα πω ότι είναι και ανοίξτες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για όποιον φίλο θέλει να επικοινωνήσει, θα σας ανοίξουμε και από τώρα. Όποιος θέλει να μπει στη συζήτηση, να ρωτήσει το οποιοδήποτε πράγμα σε σένα. Το 2310 287 και 3 οκτάρια ανοιχτό. Παναλαμβάνω, 2310 287 και 3 οκτάρια. 6945 287 και 3 οκτάρια. Νάτος, είδες. Και το μνημονεύαμε, τα φιλιά μου στον συνονόματο, λέει Ζάχο. Είναι ο Άκης ο Θεοδόρου. Αγαπημένος μου, είχες πει ότι είχες κάνει πριν κάποια χρόνια και εδώ μια εκπομπή. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή. Το είχαμε ξημερώσει. Ναι. Καταπληκτικό παιδί, εξαιρετικός δημοσιογράφος. Αριανάκι μας. Είναι. Έχει όλα τα καλά. Είναι όλα αυτά που λες και είναι και πραγματικά και με πολύ φοβερό χιούμορ. Σε υπογράφω αυτό. Ναι. Λοιπόν, μια που λέγαμε για το επάγγελμά σου και σου είπα, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ των μπουζουκιών, να μην το λέω. Αλλά γενικότερα βλέπω και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην το καταλάβουμε αυτό, γιατί υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Θα πάρουμε λίγο το φύλλο. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, η κρίση, εδώ και σχεδόν μια δεκαετία έτσι, πέσαν όλα τα εισοδήματα όλων των ανθρώπων σε όλες τις δουλειές, λίγο ή πολύ, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Αυτό φυσικά έχει επηρεάσει και τη νύχτα, έτσι. Σίγουρα. Η κρίση έχει επηρεάσει, θεωρώ, τα πάντα. Εντάξει, παρόλα αυτά, θεωρώ ότι το ελληνικό λαϊκό τραγούδι θα είναι πάντα ένα κομμάτι στην καρδιά του Έλληνα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι, εντάξει, τώρα έχουμε πάει και εμείς όλοι οι καλλιτέχνες, έχουμε προσαρμοστεί σε πιο μικρούς χώρους, 2-3 συνάδελφοι μαζί και τα λοιπά, και να σου πω, εμένα μου αρέσει και αυτό το πράγμα. Ίσως γιατί ερχόμαστε και λίγο πιο και κοντά. Αυτό από το στόμα μου το πήρες, ρε Φλέσο. Βάρα, έρχεσαι πιο κοντά στον κόσμο. Νομίζω ότι ερχόμαστε πιο κοντά. Επειδή ξεκίνησα και από τέτοια μαγαζιά, τα οποία ήταν η μπουάτ, ήταν οι πιο μικροί χώροι, πιάνο μπαρ, ρέστοραν, ξέρω εγώ, που ήταν κάποια εποχή, ας πούμε, της μόδας. Ναι, αλλά τώρα λες τα χρόνια σου, όμως είπες, δεν πεις τα χρόνια σου. Και τώρα, όταν λες για μπουάτ, συγγνώμη. Ναι, βλέπεις. Λάθος, λάθος. Λοιπόν, πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμή και εμείς θα συνεχίσουμε, έχουμε αρκετά να πούμε. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με πρόλαβε ο Ζάχος, Άκη, γιατί θα σου έλεγα λίγα ακόμα, μα θα πεις, θα βγάλει και την ηλικία σου μέχρι και το μήνα που γεννήθηκες. Να χα. Ναι. Κοσμάς. Λοιπόν, είμαι... Όχι ο ετωλός, όχι ο ετωλός, χωρίς. Ρε τον κόσμο. Κάτι για να καταλάβει, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος έχει να κάνει με πολλούς. Βασικά σήμερα σε πρόλαβα, ακούει και ο φίλος ο γιατρός, ο Αριανάρας. Ξέρεις. Κατάλαβες, έτσι. Τώρα έχουν πάρει, έτσι, στον Κάρδη. Μπράβο. Δεν το καταλάβαινα. Καλά, ρε, είναι δυνατόν. Τι λες. Λοιπόν, και επειδή μου έλεγε σήμερα, λέει, είχε ακούσει από χθες ότι θα προσπαθήσω, λέει, να πάρω τηλέφωνο. Λέω, κάτσε να σε προλάβω. Άρα, και ξέρω, και μια κόντρα εδώ, έτσι. Είσαι γενικά του προλάβει, εσύ. Είσαι γενικά. Ναι, το προλαβαίνω. Τα φιλιά μου, τα φιλιά και την αγάπη μου στην όμορφη και ελληνική Στουτγκάρδη. Σε όλα τα παιδιά. Καλά, περάσαμε όλοι πάρα καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ εκείνο καλά. Το διάστημα που ήσουν εδώ. Κρίμα που πραγματικά, ας πούμε, έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει μαγαζί πλέον μπουζουξίδικο στη Στουτγκάρδη. Μια Στουτγκάρδη που κάποτε είχε 12, από ό,τι μου λένε οι παλιοί εδώ. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Τελείωσε πλέον. Δεν υπάρχει. Το μπουζουξίδικο έχει πεθάνει εδώ στη Στουτγκάρδη. Στη Στουτγκάρδη πέθανε, ρε φίλε. Στην Ελλάδα δεν πέθανε, να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, κοίταξε, κανονίστε λίγο, βάλτε λίγο τα θεμέλια, ανοίξτε κανένα δυο μπουζουξίδικα. Δεν γίνεται. Εσύ τι κάνεις εκεί πέρα. Κάνε, ξέρεις, εσύ μπουζουξίδικο, ρε Κοσμά.
Οικονομίσκολας. Άμα ανοίξω εγώ ένα μπουζουξίδικο, την άλλη μέρα θα μας κυνηγάει και ο κόσμος ολόκληρος. Τι θα τα ανοίξουμε, φιλιά? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Λοιπόν, πάντως ήταν ωραίες. Πολύ ωραία, πάρτι, πολύ ωραία. Περάσαμε καλά. Περάσαμε ήτανε... πάρα πολύ ωραία. Κάθισες και, και... Ήμουνα καιρό, ήμουνα περίπου δύο μήνες περίπου. Ναι, ναι. Στον Τόρεμι, στην Στουτγκάρδη. Εξαιρετική επιχειρηματίες. Είδαμε το ελληνικό στοιχείο πολύ κοντά μας, το νιώσαμε πάρα πολύ κοντά μας. Mm-hmm. Έχω ζήσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Έχω κάνει φίλους, χαίρομαι που έχω κάνει φίλους. Χαίρομαι που με κάποιους από αυτούς, όπως ο Κοσμάς, μιλάμε. Έτσι. Ακόμα, ναι. Και είναι μεγάλη μου χαρά. Δηλαδή, πάντα όποτε τα ακούω τα παιδιά είναι. Καλά, ο Κοσμάς, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Ο Κοσμάς πήγε βέβαια και έριξε την τοπική ομάδα, την έριξε στη Β' Εθνική. Ναι, ναι. Έτσι, εγώ που πάω όπου πας, Άρης, είναι με ό,τι όταν ήταν εδώ έριξε τον Άρη, πήγε και έριξε τον Στουτγκάρδη. Ξέρεις, το πρώτο πράγμα που με ρώτησε όταν ανέβηκα Γερμανία. Ναι. Τι ομάδα είσαι. Ναι, δεν υπήρχε. Δεν ήξερε. Έτσι, δεν υπήρχε. Κοίταξε, για να λέμε, μετά, φυσικά αφού μετά γνωριστήκαμε, ο Ζάχος είναι η αλήθεια, μου έχει στείλει σε inbox μήνυμα και μου είπε, κοίτα, είναι ένα δικό μας παλικάρι εκεί που τραγουδάει. Δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν στο Τωρεμί. Είναι ένα δικό μας παλικάρι, λέει, εκεί που τραγουδάει, λέει, και θα το στηρίξετε. Λέω, εντάξει, λέω, σένα περιμέναμε. Ο Ζάχος είναι πάρα πολύ φίλος. Ο Ζάχος είναι παιδικός μου φίλος. Α, είναι παιδικός. Δυστυχώς. Είναι η γειτονιά, μεγαλώσαμε. Δυστυχώς. Μεγαλώσαμε μαζί. Ναι, όντως. Είχα αυτή την ατυχία. Να μεγαλώσω με τον Κοσμά δίπλα μου. Την ευτυχία είχες, ρε φίλε, γιατί έκανες έναν αδιανό. Ναι. Αυτό που πάντα πίσω από το μικρόφωνο όμως, μην τον ακούς, Κοσμά, λέει τα καλύτερα, έτσι. Ναι. Α, καλά, ξέρω. Πίσω από το μικρόφωνο λέει τα καλύτερα. Απλά τώρα εδώ μπροστά θα τρώει κανεί μαγκές. Άκη, έχω κάνει μαζί του εκπομπές, έχει πονέσει το χέρι μου από το να πέφτει παπ η φάπα, πονάει ακόμα το χέρι μου. Κοίταξε, μερικές εκπομπές έχει τύχει να τις ακούσω, γιατί εντάξει τώρα ο Ζάχος είναι φίλος, παρακολουθώ τις εκπομπές του, χαίρομαι, μ' αρέσει και ο τρόπος που τα λέει, έτσι, δηλαδή δεν είναι... Όπως λέμε, από τους δημοσιογράφους, τους στραβοστόμηδες κτλ. Μ' αρέσει ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα θέματα του Άρη. Το εκτιμώ, ας πούμε, πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είναι, θεωρώ, σημαντικό ότι υπάρχουν έτσι δημοσιογράφοι. Τα λεφτά θα μου τα δώσει μετά. Έτσι. Ναι, δημοσιογράφος δεν είμαι, μην το λες συνέχεια, θα το πιστέψει κανένας. Παραγωγός. Ναι, παραγωγός. Δεν είμαι παραγωγός. Όλα τα κίνονται και ο παραγωγός. Λοιπόν, και μ' αρέσει ο τρόπος που τα λέει. Ο Ζάχος έχει καταφέρει κάτι που ίσως και ο ίδιος ακόμα να μην το έχει καταλάβει. Τι έχω καταφέρει, παιδιά, πέστε το, ανεβάστε με κι άλλο. Λοιπόν, επειδή εγώ αφού γκράζομαι γενικά τον κόσμο, ναι. Είναι ότι τον ακούνε όχι μόνο Αριανοί, Ηρακλήδης, ναι. Παοξίδες, δηλαδή πάρα πολύ. Γιατί, ναι. Γιατί τεκμηριώνει πάντα αυτό, ναι. Αυτό που έχει δηλαδή να πει, είτε είναι σε κόντρα είτε είναι οτιδήποτε, το τεκμηριώνει λέγοντας αυτό και αυτό. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το εκτιμά να σου με κάποιοι. Βέβαια το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα είσαι εσύ. Ναι, οπότε εντάξει, πολλά έπρεπε για αυτόν. Εντάξει, θα κλάψω τώρα σιγά σιγά έτσι μου τα λέτε ωραία. Είμαι έτοιμος να πάω τα κλάματα. Δηλαδή να είστε καλά παιδιά, με φτιάξατε να πω. Λοιπόν, αγώρι, εγώ να σας αφήσω. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου σε όλους. Χάρηκα, Άκη, σε περιμένουμε. Όποτε ανέβεις ξέρεις. Σας αγαπώ πολύ, τα φιλιά μου σε όλους. Να είσαι καλά. Έχουμε γραμμή, Γιάννη. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε Ζάχο, νάτος. Πάρε ένα κουβά νερό και ρίξε το χταπόδι μέσα τώρα. Ναι ρε, το μπόλ. Γιατρέ μου. Το μπόλ. Αλήτη μου, Άκη μου. Δεν το πιστεύω. Αλήτη μου, εγώ για πάρτι σου. Γιατρέ μου. Σε έχω στο μυαλό, φίλε. Σε έχω στο μυαλό από την ώρα που βγήκε στον Τωρεμί. Αγοράκι μου. Το χαμόγελο, το μόνιμο, το πτυχό, το αποκλειστικό, το συμπάθεια. Σ' αγαπώ πολύ, μην τα λες κοκκινίζω. Με το εγώ για πάρτι. Έλα ρε τώρα. Πάντως, δεν σε ξέρω να δει τώρα που είσαι χρόνια δίπλα του. Αυτό που λέει ο Λευτέρης. Αυτό που λέει ο Λευτέρης πραγματικά. Δηλαδή αν σκεφτείς τον Άκη, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό σου είναι ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Πάντα χαμογελά. Όντως. Καμιά φορά μιλάμε, ειδικά με παλιούς που, εντάξει, που δουλεύαμε πριν 23 χρόνια, 24 χρόνια στα μπουζούκια, που ήταν πιο γάβη η κατάσταση. Ναι, γιατί ο Άκης ήρθε σε live stage φάση. Λοιπόν. Και όταν μιλάμε για κάνα τραγουδιστή. Παρεμπιπτόντως έτσι, γιατί συνήθως για τραγουδίστες μιλάνε οι άλλοι. Λοιπόν, όταν φτάνουμε στο θέμα Άκης, ποιος είναι το παλιγάρι με το χαμόγελο, το μόνιμο χαμόγελο. Ναι, όντως, όντως. Δηλαδή, εσύ παγκαπάτε. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ. Απλά, ξέρεις τι γίνεται, το χαμόγελο βγαίνει από την, από την ανάγκη μου να δώσω την αγάπη που εισπράττω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άκη, χαίρομαι πραγματικά όταν...
όταν βλέπω ανθρώπους, ξέρεις, μ' αρέσει να είμαι έτσι πολύ κοντά με τον κόσμο και πραγματικά όταν βλέπω, όταν εισπράττω αγάπη, το ελάχιστο που μπορώ να κάνω, έτσι, για αυτόν τον κόσμο, είναι ένα μεγάλο χαμόγελο και μια μεγάλη αγκαλιά. Αυτό είναι το ελάχιστο. Αυτό που σε κάνει ιδιαίτερα αγαπητό, φίλε, είναι ότι το χαμόγελο σου δεν είναι προσποιητό. Βγαίνει από μέσα σου γιατί έχεις καλοσύνη. Αυτό τώρα το λέμε σπάνια για ανθρώπους που ήρθαν και δουλέψαν στη νύχτα. Κοίταξε, αν το έχω καταφέρει αυτό, είναι τιμή μου. Είναι αν το έχω καταφέρει αυτό. Καμιά φορά να πούμε, πίνουμε κάνα συνάγκη παραπάνω εδώ πέρα όταν τύχει. Και αρχίζουμε. Εγώ για πάρτι σου. Συγγνώμη, Λευτέρη, για να ρωτήσω κάτι. Γιατί είπε τώρα ο άλλος προηγουμένως κάτι. Αυτό τώρα που ήταν εκεί το μαγαζί, τον Ντόρε. Πώς λέγεται, τον Ντόρεμι. Τι με, δεν υπάρχει δηλαδή τώρα αυτό. Όχι, αυτό έκλεισε. Έχει γίνει κλάδο. Α, έχει άλλαξε. Άλλαξε διεύθυνση. Αυτό είναι άλλο. Και κρίμα Ζάχου γιατί ήταν η Μητρόπολη της νύχτας. Έβλεπα τα βιντεάκια που έβαζε από εκεί ο Άκης. Έβλεπα τα βιντεάκια, πανικός αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Όχι, ήταν ξέρετε, πολύ έτσι ωραία ομάδα, ωραίοι επιχειρηματίες, ωραίο το team όλο το, ναι. Όλοι οι συνάδελφοι, τα παιδιά όλοι στο σαλόνι, αγάπη ρε παιδί μου, δηλαδή έβλεπες, υπήρχε μια... Ναι. Μία ομορφιά. Ο Λευτέρης εκεί πέρα τι ήταν, Λευτέρη, δεν μας τα είπες αυτά τα πράγματα. Ο Λευτέρης ήταν παντού και πουθενά. Μπαλαντέρ. Στο διάλειμμα κάτι μου έλεγε εδώ πέρα. Αυτά δεν τα ξανά, Λευτέρη. Πώς λέγαμε παλιά στο ποδόσφαιρο, Λίμπερο. Λίμπερο. Α, και Λίμπερο είμαστε, έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή άλλως. Παντού και σε όλα μέσα είσαι, Λευτέρη. Έτσι. Είχα πάρει για μέτρο και τελικά ήμουν να πούμε το παιδί για όλες τις δουλειές. Κατάλαβα. Το κατάλαβα. Κάτι μου. Τέλος πάντων. Δεν τα ξέραμε αυτές οι ιδιότητες σου, δεν τις ξέραμε όμως. Άλλα ξέραμε. Τέλος πάντων. Όλα βγαίνουν στο φως του ήλιου. Γιατρέμου. Όλα βγαίνουν. Πάντω εγώ πραγματικά συγκινήθηκα. Γιατί εντάξει, κάποια φορά σπάνια ξέρω εγώ τι, γράφουν με τον Άγιο Καναγιάκαρα, ξέρω εγώ τι, έτσι. Αγοράκι. Πού και πού, έτσι. Ναι, μιλάμε. Αλλά μιλάμε. Ότι θα τον άκουγα σήμερα, δηλαδή μιλάμε. Πραγματικά. Ξέρεις εμένα τα κουλήματά μου, τα ραδιοφωνικά. Ναι, τα ξέρω. Όχι ότι σνομπάρω τα υπόλοιπα ραδιοφωνικά. Να το ξέρεις ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Το μυαλό μου είναι εκεί. Είμαι κοντά σας, μπορεί να απέχουμε κάποια χιλιόμετρα, αρκετά, κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά να ξέρεις ότι όλα αυτά είναι μέσα στο μυαλό μου, είναι αναμνήσεις έτσι όμορφες, τα θυμάμαι και... Και δεν το ξέρεις, και με την πρώτη ευκαιρία και μπορεί να ξανάσαι. Ναι, όταν κατέβω Άκη κάτω, θα κανονίσω με τον Ζάχο να βρεθούμε να... Εννοείται, αγόρι μου, εννοείται. Εννοείται και θα βρούμε. Κλείνοντας να σου πω κάτι, ναι. Έχω να θυμάμαι και κάτι καλό και ιδιαίτερο από τον Άκη. Για πες το. Παίζαμε τότε με τον συμπολίτη μπάσκετ, ναι. Και του λέω πάμε, του λέω στο Λέομπερ, σε ένα μαγαζί Αριανών τέλος πάντων, ναι. Εκεί, μια πολιτεία 20 χιλιόμετρα από τη Στουτγκάρδη. Πάμε, ξέρω εγώ τι, ήταν εκεί πέρα κάτι τέλος πάντων αντίπαλοι, το ένα το άλλο. Όπως και να πήγαινε το παιχνίδι που ήμασταν για σφαλιάρες, ναι. Τελικά το κερδίσαμε. Κατάλαβα. Όταν έφυγε ο Άκης, λέω όχι ρε γαμό, δεν έπρεπε να πήγε αυτό το βέβαια, αλλά έκλεισε το μαγαζί και έφυγε. Αλλιώς θα έμεινε ακόμα εδώ, αλλιώς τον κρατούσαν πιδεμένο. Έτσι το βλέπω και μας πήραν. Μας πήραν χαμπάρι. Άκη μου, ο Θεός σας έχει καλά, αδερφέ μου, και σένα Ζάχο φυσικά. Να σε καλωράκι μου. Και σένα, και σας αγαπάμε. Και χαιρετίσματα και στη γυναίκα σου, έτσι. Και στη γυναίκα σου. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Η μούσα μου είναι δίπλα για να μην μικροφωνίζουν τα τηλέφωνα τώρα. Την αγάπη μας, την αγάπη μας, η γυναίκα σου. Αγοράκι μου. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Άμα βάλετε τραγούδια, βάλε το εγώ για πάρτι σου. Είναι, θα μπούμε με το επόμενο, με αυτό θα μπούμε την επόμενη ώρα. Είσαι δύναμη, αδερφέ μου. Πήρες παραγγελία πάλι. Να σε καλά, την έδωσε παραγγελία. Να σε καλά. Αγοράκι μου, φιλιά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διάλειμμα, γιατί ήδη πήγε 9 και 2 πρώτα λεπτά, να σου κάνω άλλη μια ερωτησούλα. Βέβαια, με τις ερωτησούλες που έχω και για Άρη που δεν έχουμε πει τίποτα, δεν βλέπω ούτε στις 12 η ώρα να τελειώνουμε. Λοιπόν, άλλη κλασική ερώτηση. Ας πούμε, λογικά, ας πούμε, θα έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ναι. Ποια θεωρείς εσύ, ας πούμε, μια ξεχωριστή που σε έχει μείνει συνεργασία, ή αν θες να μας πεις και με ποια Κοίταξε, ονόματα. Ας πούμε. Τα ονόματα που έχω δουλέψει είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, από. Εντάξει, Αντώνη Ρέμο, Ζαφίρη Μελά. Δηλαδή, άμα ξεκινήσω, ας πούμε, θα τελειώσω. Κατάλαβα. Αύριο. Θα μας πεις όλους με λίγα λόγια. Ναι. Κατάλαβα. Παύλα, τότε... Θεοδωρίδου, αυτά. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα και δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Κάποια ξεχωριστή, κάποια που το θυμάσαι πιο έντονα λογικά. Κάτι που κι εσύ, ας πούμε,
πώς να το πω, πέρασε και καλύτερο και με τους άλλους ότι δεν περνούσες. Ότι... Κοίταξε, δεν μπορώ να εξαιρέσω καμία, γιατί κάθε μία συνεργασία έχω πάρει και κάτι ξεχωριστό. Αν πούμε ότι έτσι λίγο με μία υπάρχει έτσι λίγο κάτι παραπάνω, είναι λίγο με την Πάολα, η οποία πραγματικά, ας πούμε, είχαμε μία έτσι απίστευτη συνεργασία. Πολύ, η Πάολα είναι ένα παιδί έτσι έξω καρδιά, πάρα πολύ καλό παιδί και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, σου λέω, θεωρώ ότι από όλες τις συνεργασίες έχω παίρνες. Πάρει και κάτι σημαντικό. Την Πάολα, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω ακούσει. Ναι. Δεν την έχω ακούσει. Ναι. Με έχουν πει τα καλύτερα για το live, για τα live της, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τώρα θα σου πω για να σε κάνω, ξέρω ότι είναι Παοκτσού η Πάολα. Ναι. Τώρα τα λέγαμε. Κοίταξε, η ομάδα. Εντάξει, τώρα ξέρεις. Τα ετερόνυμα ελκοτελέ και τα ομόνυμα αποθούνται, έτσι. Παοκτσού, άρρωσε κιόλας. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Έτσι, απλά εντάξει, ξέρεις τα δουλέματα μέσα στα καμανίνια και τα λοιπά. Αυτά υπάρχουν πάντα, δηλαδή φίλοι έτσι, συνάδελφοι. Είναι και το αλατοπίπερο, καλό είναι να υπάρχουν. Είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μπούμε με το τραγούδι που ζήτησε ο Λευτέρης, το για πάρτι σου, έτσι. Ναι. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για Άρη και άλλες ερωτήσεις. Και φυσικά και το 23-10-287 και 3-8 θα είναι ενεργό για όλη την υπόλοιπη ώρα μέχρι τις 10 η ώρα. Επιστρέψαμε με το τραγούδι παραγγελιά του φίλου μας του Λευτέρη, του γιατρού. Εγώ για πάρτι σου, έτσι. Ναι, εγώ για πάρτι σου. Στίχη Φώτης Βλαχόπουλος, μουσική Γιώργος Γαλετζής. Είναι ένα έτσι, ωραίο τραγούδι. Όντως, τα αγαπώ πολύ. Να πω την αλήθεια, το δεύτερο που μου αρέσει πιο πολύ, το άλλο το τι να πεις μου αρέσει εμένα. Να σου πω την αλήθεια. Α, τι να πεις. Το τι να πεις εμένα. Ναι, εντάξει, αυτά είναι και προσωπικά γούστα. Έτσι, εντάξει. Έτσι. Το τι να πεις πιστεύω θα το ακούσουμε στο επόμενο διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν, αφού ήθελε ο Λευτέρης. Δεν γινόταν εδώ, μου έχει στείλει φωτογραφίες από Στουτγκάρντι, βιντεάκια προφανώς, έχει πολύ υλικό, έτσι. Έχει. Πολύ υλικό. Θα το επεξεργαστώ σπίτι, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το 2310-287 και 38 είναι ενεργό από αυτή τη στιγμή ξανά στη διάθεσή σας να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον Άκη. Εμείς θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Θα πούμε και για Άρη, δεν είπαμε τίποτα. Θα ξεκινήσω έτσι τώρα από Άρη, μετά θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, γιατί έσκασε, είπαμε και μία. Τώρα δεν είναι και είδηση. Από ένα site, λίγο πολύ όσοι κινείστε στο διαδίκτυο θα το έχετε αλλιεύσει ή κάποιος φίλος σας έχει στείλει. Το Sport Time είναι το κείμενο, ας πω, που λέει ότι φεύγει, λέει, ο Σιώπης. Βέβαια, άμα διαβάσετε κάτω στο κείμενο, για να μην το έτσι πλατιάζουμε, ότι υπάρχει... Όχι από την τουρκική ομάδα, υπάρχει από μια ρωσική, έτσι όπως λέει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το Sport Time, έτσι. Πρόταση η οποία ψιλοικανοποιεί, όχι ψηλό, χοντροικανοποιεί τον Άρη. Έτσι λέει το ρεπορτάζ στο Sport Time. Εγώ, θα ακούσω και την άποψή σου, εγώ που όλοι ξέρουν ότι ο Σιώπης είναι, που λένε μου, μην πω παύλα καψούρα μου, ποδοσφαιρική, επαναλαμβάνω, σαν κόσμος δεν πρέπει να πέφτουμε στα ίδια λάθη που κάναμε και στο παρελθόν. Αν η πρόταση είναι καλή και ικανοποιεί τον Άρη, εγώ λέω να φύγει ο Σιώπης. Να φύγει, κανείς δεν είναι αντικατάστατος, να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε με Κόκε και να μιλάμε τα ίδια. Συμφωνώ. Και φυσικά με τα χρήματα που θα πάρθουν, εκεί είναι το δύσκολο, ας το πω, ή εύκολο, με τα χρήματα αυτά να πιάσουν τόπο και να πάρεις τρεις Σιώπηδες και δύο Σιώπηδες και τέσσερις Σιώπηδες ανάλογα και με τα χρήματα. Αν ικανοποιηθεί η ομάδα, αν ικανοποιηθεί. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Αυτή είναι η άποψη, δεν ξέρω τη δικιά σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο Άρης είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον, ο κόσμος του Άρη, θεωρώ ότι με όλα αυτά που έχουμε περάσει έχει μία ωριμότητα πλέον να διαχωρίσει τα πράγματα. Σίγουρα είναι μία σημαντική μονάδα, έτσι, για την ομάδα, αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Να μην τρελαίνουμε τον κόσμο, λίγο σε διακόπτω. Επαναλαμβάνω, είναι σύμφωνα με το κείμενο του Sport Time. Δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια, έτσι. Ναι. Αλλά εμείς σας το πάρουμε ότι είναι και αλήθεια. Ναι. Επαναλαμβάνω, αν ικανοποιεί το Άρης οικονομικά, τον ευχαριστούμε το Μανώλη το Σιώπη, λέω, αν. Και φυσικά
Σκοπός είναι τα χρήματα που θα εισρέψουν στα ταμεία να πιάσουν τόπο, ακριβώς όπως το είπε Σάκη. Να πιάσουν τόπο και να δυναμώσει η ομάδα. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι. Κοίταξε, είναι η ομάδα πάνω απ' όλα. Είναι αυτό που σου έλεγα και κάποια στιγμή που το κουβεντιάζαμε και έξω, ας πούμε. Ο Άρης έχει περάσει πάρα πολλά. Θεωρώ ότι πλέον ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει, καταλαβαίνω ότι το DNA της ομάδας είναι να πρωταγωνιστεί. Αυτό είναι νόμος. Έτσι, δεν από γίνεται. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε μια λογική, να καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα πάνω απ' όλα είναι ο Άρης. Έτσι, το καλό έτσι. Του Άρη. Δεν το συζητάμε. Επαναλαμβάνω, το λέω συνέχεια εδώ και τις εκπομπές με τον Τάσο, δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς όπως ζητάμε από τους παράγοντες, από αυτούς που ηγούνται του Άρη, να μην κάνουν τα λάθη του παρελθόντος. Πρέπει και ο κόσμος να μαθαίνει από τα λάθη που. Γιατί ο κόσμος έχει κάνει λάθη, έτσι. Και εμείς κάναμε. Πολλά, και εγώ πολλά. Ο ίδιος έλεγα, ας πούμε, συνέχεια το ίδιο παράδειγμα. Όχι, τον Κόκε, παραδείγματος χάρη, ο Κόκε είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε. Όχι, δώστε ό,τι θέλει. Να μην φύγει ο Κόκε. Βλέπω, ακούω λίγο τις τελευταίες μέρες. Λίγο θα σε διακόψω. Ακούω τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε μία έτσι τρέλα σχετικά με το θέμα του Ματέο Γκαρσία. Ναι. Έτσι. Εντάξει, ο Ματέο ήρθε εδώ πέρα, όντως το παιδί έπαιξε μπάλα. Όντως, έδειξε την αξία του, καλός παίκτης του, πολύ καλός παίκτης και τα λοιπά. Δεν θα στεναχωρηθώ αν η ομάδα καλύψει επάξια το κενό του. Έτσι, έτσι. Δεν με, ενδιαφέρει ο Άρης. Έτσι. Και... Συμφωνώ, βλέπω ότι ο κύριος Καρυπίδης, ο πρόεδρος της ομάδας, βλέπω ότι έχει κάνει το παν. Ο άνθρωπος βλέπουμε ότι μαθαίνει από τα λάθη του, κοιτάει με τον καλύτερο τρόπο να δυναμώνει την ομάδα. Σου κάτω επένδυσή του είναι ο Άρης, έτσι, τα λεφτά σωστά, του. Σωστά, βλέπουμε με χαρά ότι προσπαθεί να καλύψει τα λάθη, μάλλον προσπαθεί να καλύψει τα κενά της ομάδας. Εγώ το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Την ομάδα πρέπει να τη στηρίξουμε, να είμαστε δίπλα της και όχι μόνο να απαιτούμε. Έτσι. Είναι αφίδρομη ακριβώς. Η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, είπαμε και την επαναλαμβάνω, μην τρελαίνε το κόσμος, είναι ένα ρεπορτάζ από τη Sport Time, το πόσο αληθινό ή όχι θα φανεί και συνέχεια το σχόλιο μου θα είναι το ίδιο. Όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται. Και επαναλαμβάνω, τον καλό σου τον παίχτη ή τον στο πικ του θα τον δώσεις, έτσι. Γιατί όχι ο Σιώπης, οποιοσδήποτε ο Σιώπης, τώρα έχει μια αλφα αξία, του έτσι. Χρόνου μπορεί να μην έχει καμία αξία, σωστά. Μπορεί να έχει και διπλάσια, σωστά. Λέμε. Τώρα σωστά. Όμως έχει μια αλφα αξία, πάντα στο πικ του δίνεις τον παίχτη σου, έτσι. Επαναλαμβάνω, αν η πρόταση είναι πολύ καλή, εγώ που είναι που λέμε και καψούρα μου ο Σιώπης, λέω στο καλό, ευχαριστούμε πολύ και δεν ξέρεις, μπορεί οι συνδρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Λοιπόν, αυτό, λοιπόν, και μια πιάσαμε λίγο για τον Άρη και δεν είπαμε τώρα τίποτα για Άρη. Βλέπω, εδώ το έχεις, ρε παιδί μου. Τι να κάνω, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα πούμε και για Άρη ένα. Έχω και άλλες 2-3 ερωτησούλες όσον αφορά και τη ζωή σου και τα επαγγελματικά σου δρόμενα. Για Άρη όμως, ας πούμε, δεν είπαμε τίποτα και περνάει και η ώρα και όταν περνάς και καλά, περνάει και πολύ εύκολα η ώρα. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν. Είναι μια ερώτηση που την έκανα σε όλους έτσι, φίλους γνωστούς που είχα εδώ δίπλα μου σε όλες τις εκπομπές που δεν ήταν ο Τάσος. Αν η περσινή χρονιά, γιατί θέλω να δω πώς σκέφτεται, γιατί ο Άρης έχει πάρα πολύ κόσμο και σίγουρα δεν είναι δυνατόν όλες οι απόψεις να είναι ίδιες, έτσι. Αν πέρσι, πριν καν, πρόσεξε, αυτό είναι το σημαντικό, πριν καν ανακοινωθούν οι μεταγράφες, δηλαδή τελείωσε η χρονιά, ανέβηκε ο Άρης από τη Β' Εθνική πέρσι, έτσι. Και σου έλεγαν εσένα, Άκη, είσαι φίλαθρος του Άρη. Με τι θα είσαι ευχαριστημένος την επόμενη χρονιά, ποιο θεωρείς, ας πούμε, ότι θα είναι ο στόχος του Άρη την επόμενη χρονιά, τι θα έλεγες, δηλαδή, αν σου έλεγαν, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι θα τερματίσει ο Άρης, όχι τι θα ήθελες, τι πιστεύεις, πρόσεξε, πριν τις μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή, εννοώ ότι υπάρχουν πάντα κάποια δεδομένα πριν από αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, εμένα αυτό που με ενδιέφερε είναι να γίνει όταν ο Άρης ανέβηκε από την Β' Εθνική, με ενδιέφερε να κάνει ένα αξιόμαχο σύνολο. Όσο ήταν δυνατόν να παίξει, να δούμε καλό ποδόσφαιρο, γιατί κατά ψέματα τα προηγούμενα χρόνια όλοι μας ζούσαμε μια στεναχώρια, γιατί
στον Άρη δεν αρμόζει. Εντάξει, ήταν σε μικρότερες κατηγορίες. Λογικό είναι να μην αρμόζει. Ο κόσμος, και ποιοτικό ποδοσφαιρό, έτσι. Ήταν τρελαμένος. Και αυτό όσο να είναι. Οπότε με ένα αυτό το οποίο με ενδιέφερε είναι να έχουμε μια καλή χρονιά, μια υγιή χρονιά και οικονομικά για την ομάδα από όλες τις πλευρές του υγιή, και να τελειώσουμε καλά. Έτσι, να μην έχουμε προβλήματα με. Δεν σε νοιάζει η θέση, δηλαδή. Όχι, δεν με νοιάζει. Εδώ είναι που λέω για πολλές απόψεις, ας πούμε, και διαφορετικές επί το πλείστον. Άρα, εδώ λέω εγώ σε εισαγωγικά κακό τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια της παρακμής, αγωνιστικής παρακμής του Άρη. Να μην μας ενδιαφέρει πρώτιστα το αγωνιστικό, πρόσεξε, επειδή καήκαμε από όλες αυτές τις καταστάσεις, τις οικονομικές. Τις απληρωσίες και συγγνώμη, το πρώτο που είπες. Ναι. Το σε πρώτο... διακόπτω όμως από τις οικονομικές καταστάσεις. Ναι, φτάσαμε. Ναι, μα αυτό σου οπότε, λέω. Οπότε θεωρώ ότι πάντα όταν γίνεται κάτι, γιατί καμιά φορά καταλαβαίνω, βλέπω και τον κόσμο και την αγάπη του και την ανάγκη του να δεις έναν καλό παίκτη, να κάνεις ένα καλό γήπεδο, να κάνεις παίκτες των βοηθητικών. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Εμένα όμως, αν θέλεις, με ενδιαφέρει παράλληλα με αυτό να υπάρχει μια οικονομική υγεία στην ομάδα. Καλά, όλους για να μην ξαναφτάσουμε σε αυτό. Βέβαια, όλους μας ενδιαφέρει. Έτσι. Απλά έλεγα θέμα προτεραιοτήτων, Άκη. Κατάλαβες. Ναι. Εσύ έβαλες σαν πρώτο το να είναι η ομάδα, δηλαδή όταν τελειώσει η χρονιά. Και εγώ το ίδιο, αλλά εγώ δεν το βάζα πρώτο, ας πούμε, αλήθεια. Ναι. Δεν έλεγα φυσικά, έλεγα μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα να. Να απλωθεί μέχρι εκεί ο πρόεδρος. Μέχρι εκεί τα πόδια το πάπλωμα, να μην το λέμε. Να τα απλώσει μέχρι εκεί και βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του Προέδρου να γινόταν ό,τι καλύτερο. Mm. Δεν σε νοιάζει, δηλαδή εσύ ήθελες αυτό και δεν σε νοιάζει. Ο Άρης σας έβγαινε και έκτος και έβδομος και όμως. Εντάξει, είπαμε... Γιατί, να σου πω κάτι, για μένα ο Άρης είναι πάνω απ' όλα. Ένας υγιής Άρης πάντα θα είναι ψηλά. Γιατί είναι το DNA της ομάδας τέτοιο. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη σου και για αυτό το θέμα. Εδώ τι γίνεται. 1,3 μου λέει αυτό το ζώο με ρούχα ο Κοκ. 1,3 λέει η πρόταση. Άμα είναι 1,3, συγγνώμη, τώρα ξέρεις, αυτά είναι καφενιακά, ξέρεις. Ακούμε από εδώ. 1,3 εγώ τη θεωρώ λίγη. Λέω εγώ. Δεν είμαι ο Καρυπίδης, βέβαια, έτσι. Ο Καρυπίδης είναι ο πρόεδρος, αυτός ξέρει τα δεδομένα. Σωστά. Και τον κύριο Καρυπίδη μπορεί να είναι. Μην το λέω και Καρυπίδη, λες και μην είναι γνωστός. Ο κύριος Καρυπίδης μπορεί να τον ικανοποιεί. Σωστά. Αν τον ικανοποιεί, είναι τελειωμένο. Αν έτσι όπως μας τα λέει εδώ πέρα καφενιακά ο φίλος ο Γιώργος, ότι είναι 1,3 η πρόταση. Δεν ξέρω αυτά από πού αλλιεύονται και πού. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλό να περιμένουμε. Σίγουρα. Το να βλέπεις καμία φορά κάποια ανάρτηση μέχρι την πραγματικότητα μπορεί να απέχει πάρα πολύ. Θα ρωτήσω και εδώ τον Νίκο Παπαδόπουλο σε λίγο, γιατί αυτός κάνει ρεπορτάζ 24 ώρες το 24ωρο, ακόμη και όταν κοιμάται. Οπότε θα έχω έτσι μια προσέγγιση του θέματος. Λοιπόν, να ξαναπάμε λίγο στα επαγγελματικά, στα του τραγουδιού. Σωστά. Λοιπόν, αλλά όχι, δεν θα σε πάω εκεί. Θα σε πάω στο άλλο. Επειδή ξέρω ότι είσαι και πρόσφατα, να μην το πω, νεοπαντρεμένος έχεις, πώς, 3-4 χρόνια παντρεύτηκες. Κάπου κατά εκεί, κάπου, ναι, 4. Όταν ξέρεις, θα πεις παντόφλα, πρόσεξε. Όχι, μην ξεχνάς. Δεν ξεχνάω τίποτα. Και μην ξεχνάς. Δεν ξεχνά, απλά. Εγώ δεν είμαι παντρεμένος, αλλά λέω, όχι. Μην ξεχνάς τέτοια. Κοίταξε, δεν ξεχνάω τίποτα. Ημερομηνίωσα, απλά το παίζω, ξέρεις, λίγο βαρβατήλα. Λίγο έτσι. Κατάλαβα. Από μακριά. Ωραία. Γιατί είναι σημαντικό να σου πω την άποψή σου για την οικογένεια. Γενικά, ας πούμε, γιατί και τριγύρω μας γίνονται και πολλά πράγματα, βλέπεις, αλλάζουν, δηλαδή δεν είμαστε όπως τη δεκαετία του 80, παιδί μου. Οι εποχές περνάνε, πηγαίνουμε προς τα μπροστά, διαφορετικά βλέπαμε κάποια πράγματα πριν κάποια χρόνια, διαφορετικά βλέπουμε τώρα. Για σένα λογικά η οικογένεια είναι ένα σημαντικό πράγμα στη ζωή σου, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ιερό πράγμα. Εντάξει, είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια πολύ καλή οικογένεια. Αυτά ήταν, αυτά έβλεπα, αυτά μεγάλωσα, αυτές ήταν οι αρχές που είχα. Χαίρομαι γιατί, εντάξει, πραγματικά και εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ευτυχισμένος. Είμαι πάρα πολύ καλά στη ζωή μου, γιατί έχω δίπλα με έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Σέβεται αυτά που αγαπάω, μοιράζεται
τις ανησυχίες μου, τα άγχη μου, την τρέλα μου, τη μούρλα μου, τη χαρά μου. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ προφανώς όμως, φυσικά, έτσι. Φυσικά έτσι το ίδιο θα κάνω και εκείνο, και εγώ από τη δική μου την πλευρά. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να... Ναι. Να πάει μακριά η βαλίτσα. Δηλαδή, έτσι όπως μου τα λες, συγγνώμη, Άκη, έτσι όπως μου τα λες, θα με κάνεις σε κανένα θέμα να παντρευτώ, ας πούμε, κι εγώ, ας πούμε. Γιατί είμαι και ανήπαντος, από ό,τι ξέρεις. Λοιπόν, γιατί και έχει βαλθεί ο άλλος εδώ πέρα, ο κύριος Τρέγιας, να με παντρεύσει. Ο Τάσος έχει βαλθεί να με παντρεύσει. Έχει περάσει το τρένο. Λέω, αυτός επιμένει. Όχι, λέει, είναι ακόμη. Ναι, όχι. Λέει, ακόμη. Σκέψου, λέει, τον Κώστα τον Πουτσάλε, στα 80 έκανε παιδί. Ναι, εγώ έτσι νομίζω. Εσύ έτσι νομίζεις, εγώ μικρός δηλαδή. Άσε λίγο να μεγαλώσει περισσότερο. Πιστεύω ότι τον άνθρωπο της ζωής σου τον βρίσκεις τη στιγμή που δεν τον περιμένεις. Ναι. Τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Μπαμ, έρχεται κατά πάνω. Εγώ έτσι νομίζω. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Άρα ποτέ μιλες ποτέ. Αυτό είναι, μια αλήθεια. Αυτό, συμφωνώ σε αυτό. Το ποτέ μιλες ποτέ. Όταν κάτι λες ότι αυτό αποκλείεται, πάντα σου τα φέρνει. Αυτό το λούζεσαι. Αυτό το λούζεσαι, όντως. Αυτό το λούζεσαι. Αυτό συμφωνώ. Άμα, για να σου δώσω έτσι να καταλάβεις, αν πάρεις τώρα τη γυναίκα μου ένα τηλέφωνο, θα σου πει. Ναι. Θα απαντήσει ακριβώς. Νομίζω ότι... Τι έλεγε τέτοια? Τραγουδιστή, αυτά, μακριά. Μα και αγαπημένη. Πάρ' το τρελό σου. Έτσι γίνεται. Ό,τι πας να αποφύγεις, λέει, σου το φέρνει... σου το φέρνει... Λοιπόν, να διαβάσουμε και το μήνυμα. Κάτσε εδώ τι γίνεται. Εντάξει, Λευτέρη. Εγώ σου είπα, θα σε στείλει πολύ πράγμα. Ναι, ναι. Και αυτός λέει, του λέω στείλει υλικό και λέει ότι είχα στείλει, λέει, στη γυναίκα μου στη Μέλπο, λέει, σώθηκαν. Μετά είχα χάσει το κινητό. Δεν πειράζει, Λευτέρη, εντάξει. Okay, όλα καλά, δεν είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο, ρε παιδί μου, δεν είμαι και... Έτσι, δημοσιογράφος, με έκανες δύο φορές, με είπες δημοσιογράφο, δηλαδή θα μου βγει και το όνομα. Θα μου βγει και το όνομα. Το δημοσιογράφο το λέω σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά, εντάξει. Ναι. Μην μας πάμε και στο κήπο και μας βαράνε, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν έχουν και καλή, δεν έχουν και καλή φήμη. Στον Άρη, λίγο. Ναι. Και έρχεται και αύριο είναι. Πρόσεξε, αύριο είναι και η πρώτη. Δεν ξέρω, σε διέκοψα. Όχι. Η αλήθεια είναι κάτι πίσω. Κοίταξε. Εντάξει, μην το πολύ λες. Ναι. Και αύριο, μια που είπες για αλήθεια, αύριο στις 7 η ώρα είναι και η πρώτη του Άρη. Βέβαια, συνήθως όταν λένε σε αυτές τις περιπτώσεις 7, ποτέ δεν ξεκινάει 7, έτσι. Βάλε 7.30. Ναι, 7 πάντως, λογικά για να πηγαίνει ο κόσμος και λίγο νωρίτερα. Όταν λένε 7, βάλε ή 7.30, 8 παρά θα ξεκινήσει η πρώτη ανοιχτή, γιατί ανοιχτή. Οι προπονήσεις έχουν ξεκινήσει, έτσι. Ναι. Η πρώτη ανοιχτή προπόνηση του Άρη με κόσμο. Βέβαια ο κόσμος θεωρώ, βέβαια είναι Παρασκευή, κομπανάνε όλοι για Χαλκιδική, επειδή θα ανοίξει μόνο, όχι, θα ανοίξει μόνο η θύρα 7, όλες οι άλλες λόγω των εργασιών που γίνονται για να προλάβουν το πρώτο ευρωπαϊκό θα είναι κλειστές. Σωστά. Η 7 είναι μια θύρα που χωράει τώρα, να μην πω κοτσάνα, 2, 2,5, 3,000 δύσκολα. Κάπου εκεί, 2,5, ναι. Δεν ξέρω τώρα με τα έτσι όπως την ανοίξανε. Ναι. Γιατί εντάξει, ότι... όλοι εγώ τη βάζω. Ναι, δεν βάζω. Ναι, όταν λέω πλέον η 7, αν κατάλαβα καλά από αυτό που έτσι διάβασα ότι θα πηγαίνει, δηλαδή δεν θα υπάρχει 5 και 6. Κάπως έτσι το κατάλαβα. Και εγώ 5 και 6. Δεν θα υπάρχουν τα διαζώματα. Αυτή την εντύπωση έχω. Θα γίνει ένα αυτό το πράγμα. Ναι. Ένα θα γίνει. Ναι. Και μάλλον θα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που θα είναι των δημοσιογράφων. Τα δημοσιογραφικά πάνω είναι. Θα είναι πάνω. Στην 9 είναι. Τελειωμένο αυτό. Ναι. Στην 9. Απλά τα πρώτα διαζώματα, τα κεντρικά, θα είναι με δερμάτινες θέσεις, οι οποίες είναι πολύ πιο ακριβότερες από τα 550 που χρειάζεται για να έχεις μια θέση στα επίσημα. Είναι 1.300 ευρώ εκεί πέρα, δηλαδή το κυρίως φιλέτο. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ούτε 5 ούτε 6 θα υπάρχει. Τέλος πάντων, αύριο είναι η πρώτη προπόνηση και λογικά ο κόσμος θα είναι πάρα πολλής. Αύριο όλο το δημοσιογραφικό εδώ επιτελείο του Λίμπερο θα είναι εκεί. Εμείς θα είμαστε εδώ με τον Τάσο για την εκπομπή μας, 8 η ώρα ξεκινάει. Φυσικά οι συνδέσεις με το Κλεάνθιος Βικελίδης θα είναι συνεχόμενες. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι μπορούμε να πούμε για την επόμενη χρονιά. Με τι θα είσαι ευχαριστημένος? Εγώ οριοθέτησα και το λέω συνέχεια ότι δεν μπορεί άλλο ο σύλλογος να είναι, γιατί ξεκινώντας αυτή η χρονιά συμπληρώνουμε 50 χρόνια άτιτλοι. Δεν είναι, μπορεί να μας κοροϊδεύουν και οι συμπολίτες και γενικότερα. Δεν πειράζει. Ναι. Είναι όμως μια αλήθεια, δεν πρέπει να φοβόμαστε να τη λέμε. Και είναι πάρα πολλά χρόνια για το εκτόπισμα που έχει ο Άρης. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Πρόσεξε.
και πάντα με το δεδομένο το πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό πρωτάθλημα και όλο αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, να το πω. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά χρόνια για τον Άρη και εγώ έχω οριοθετήσει από την περσινή χρονιά, εγώ, τέλος πάντων, ότι μέσα στην επόμενη τριετία, είπα, με το που ανεβήκαμε, ο Άρης πρέπει να γευτεί έναν τίτλο. Ο ένας χρόνος πέρασε, θεωρώ οι δύο επόμενες χρονιές πρέπει ο Άρης να γευτεί έναν τίτλο. Και ο πιο προσιτός τίτλος, επαναλαμβάνω, το κύπελο, έτσι. Δεν ξέρω αν γι' αυτό για σένα είναι προτεραιότητα. Γιατί είδες, η πρώτη μου ερώτηση ήταν για τις προτεραιότητες σου. Ναι. Για την ομάδα, έτσι. Κοίταξε, για μένα προτεραιότητα για την ομάδα σε επίπεδο πρωταθλήματος θέλω να κάνει μισό βήμα παραπάνω. Παραπάνω από το προηγούμενο, εννοείς. Ναι. Ναι. Μισό βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι θα το κάνει. Θα το κάνει, ναι. Νομίζω. Εντάξει, κοίταξε. Τα δείγματα, σου λέω, μέχρι τώρα είναι θετικά. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους στους οποίους θέλω λίγο να σκέφτομαι να είμαι προσγειωμένος. Μ' αρέσει, χαίρομαι όταν βλέπω τον κόσμο του Άρη να είναι προσγειωμένος. Αυτό μου δείχνει ότι, ο Άρης μαθαίνει από τα λάθη του. Ο κόσμος του Άρη μαθαίνει από τα λάθη του. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε ότι πέρσι ξεκινήσαμε τρεις αγωνιστικές, κάναμε τρεις νίκες, τρελαθήκαμε και ξαφνικά άκουγα, ας πούμε, συνοπαδούς να λένε πράγματα τρελά. Ναι, από το πρωτάθλημα θα πάρουμε. Από το Ζενίθ στον Αδύρο, εννοείς. Ναι, ναι. Δηλαδή, από το πρωτάθλημα θα πέσουμε. Εντάξει, υπήρχαν. Θεωρώ όμως, Άκη, θεωρώ ότι απλά, είναι λίγο. Δεν ήταν τόσο. Δηλαδή, θεωρώ, γιατί πάντα ποσοστία μιλάμε. Ναι. Δεν νομίζω τόσο μεγάλο κομμάτι του κόσμου να έλεγε για πρωτάθλημα, ούτε τόσο μεγάλο κομμάτι του κόσμου να έλεγε ότι θα πέσουμε. Συμφωνώ. Γιατί υπήρχαν και οι δύο. Και τα δύο. Συμφωνώ. Απλά θεωρώ, ρε παιδί μου, πολύ όριμο τον κόσμο του Άρη. Δηλαδή, έχει περάσει πάρα πολλά για να λέει τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Οπότε η δικιά μου η άποψη για φέτος είναι ότι μ' αρέσει πάντα η μπάλα να είναι χαμηλά, να την κρατάμε χαμηλά, να κοιτάμε πάντα το καλύτερο. Αυτός είναι ο στόχος και το DNA της ομάδας. Από εκεί και πέρα. Το χαμηλά να μην μας έχει όμως, να μην έχουμε βλέψει. Όχι, δεν σου λέω. Όχι. Εννοείται. Ναι. Καλά το λες. Εννοείται ότι οι βλέψεις πρέπει πάντα να είναι ψηλά. Να είμαστε προσγειωμένοι. Ναι, εντάξει, αλλά. Να υπάρχει, πάντα πρέπει να υπάρχει στόχος μεγάλος. Εννοείται. Αλλά αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να είναι να το φιλτράρουμε. Αυτό συμφωνώ. Από εκεί και πέρα θέλω μισό βηματάκι λοιπόν στο πρωτάθλημα να πάει καλύτερα η ομάδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι ο θεσμός του κυπέλου, να διεκδικήσεις ό,τι καλύτερο μπορείς από αυτό. Γιατί όχι και να το σηκώσεις, δεν το θεωρώ απίθανο. Ναι, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις να πάνε καλά, ώστε να μπορέσει η ομάδα να πάρει το οικονομικό οξυγόνο που της χρειάζεται, ώστε να μπορεί να κάνει ο πρόεδρος τα δικά του σχέδια. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε με το φύγε. Εσύ ό,τι θέλεις. Τα αφήνω πάνω. Εντάξει. Στο θέμα είναι. Με το φύγε θα πούμε, θα ακούσουμε και το δικό μου που μου αρέσει. Ωραία. Το τι να πεις, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, θα ξανανοίξουμε τις γραμμές, θα σχολιάσουμε και το ό,τι έχει μείνει από Άρη. Δεν ξέρω και οποιαδήποτε άλλη ερώτηση θα σου μπορώ να σου κάνω. Εδώ πέρα είμαστε για να τις απαντήσεις. Γι' αυτό είσαι εδώ πέρα. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε με το τραγούδι του Άκη Ρουμανού, το Φύγε. Πιστεύω να μην είναι, ρε Άκη. Πώς θα φαίνεται, σημαδιακό. Για το Σιώπη. Φαγώθηκες. Φύγε, λες. Μπας και είναι για το Σιώπη. Βέβαια, έχουμε. Πιστεύω θα είναι και αυτό το θέμα. Στην άλλη άκρη της. Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Προφανώς κάτι θέλει να μας πει. Να μας δώσει είδηση ο Νίκος. Θα τον έχουμε σε λίγο. Τον έχουμε. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ραδιοφωνικά και στην εκλεκτή παρέα. Λοιπόν, το τραγούδι που μπήκαμε ήταν, δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό, λέγεται Φύγε, είναι του Άκη, του Ρωμανού. Λέγεται Φύγε, έχει τίτλο Φύγε. Ναι. Εσύ θα μας πεις αν είναι σημαδιακό ή όχι. Νίκο, πρόσεξε τι θα πεις, έτσι. Η ΠΑΕΠΗ βεβαιώνει αυτό το οποίο γράφεται και διαβάζει ο κόσμος τις τελευταίες ώρες, ότι όντως υπάρχει πρόταση από την Αλάνια Σπορ για το Σιώπη. Mm-hmm.
Βέβαια, γράφτηκε ότι υπάρχει πρόταση από τη Ρωσία. Ναι. Ενώ ήταν. Εντάξει, κοινό μυστικό ήταν τις τελευταίες μέρες ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή. Ωραία. Δεν είχε γίνει κρούση. Υπάρχει πλέον επίσημη κρούση για τον Σιόπη από τους, τους Τούρκους. Από την ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Ερόλ Μπουλούτ. Για όσοι το θυμούνται. Γνωστός. Ναι, ο πρώην Πανιόνιο Ηρακλή. Και Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Πανιόνιο Ηρακλή. Ναι. Πρόταση που, την οποία οι άνθρωποι του ΑΕΚ αξιολογούν και αναλόγως θα, θα δουν πώς θα την διαχειριστούν. Βέβαια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και δεν είναι κοντά σε αυτό το οποίο θέλει ο ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Είναι κάτω δηλαδή από 1 εκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης θα πουλήσει το Σιόπι αφού πρώτα βρει τον αντικαταστάτη του. Αυτό είναι που λένε από την ΠΑΕ. Και πάντα με μια πρόταση που θα ικανοποιήσει την ομάδα οικονομικά. Εγώ και όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, ο Άρης θέλει 1 εκατομμύριο περίπου για να ικανοποιηθεί και να δώσει το Σιόπι. 1 εκατομμύριο. Με τον Μανώλη Σιόπι έχεις μιλήσει εσύ, Νίκο, καθόλου? Όχι, δεν καταφέραμε να τον αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, μπορεί, λέω τώρα, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι. Πάντως ο Σιόπις, ναι. Έχει τη δική του σημασία, αύριο γυρίζει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, εγώ άλλο λέω. Ο Άρης μπορεί να θέλει να τον δώσει, που λέει ο λόγος, και στην Κοζάνη. Ο Σιώπης θέλει να πάει στην Άγκαρα Κουτζού, όπως λένε αυτή την ομάδα. Εντάξει, εκεί είναι άλλο ζήτημα το πώς το βλέπει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Σίγουρα απολαμβάνει την παρουσία του στον Άρη. Σίγουρα θέλει να ζήσει και την επόμενη χρονιά που αναμένεται ακόμα καλύτερη για την ομάδα. Έχει δεθεί με τον κόσμο. Αλλά και οι Τούρκοι φροντίζουν να δελεάζουν τους ποδοσφαιριστές με πολύ καλά συμβόλαια. Αυτό είναι η αλήθεια. Και εγώ πιστεύω ότι αν μπει ο Νιτούρκης σε δικασία διαπραγματεύσεις με το Σιόπι, θα το προτείνουν ένα συμβόλαιο περίπου 500.000 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή τα διπλά και κάτι παραπάνω από αυτά που παίρνει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Σωστά, αυτό είναι δέλεα. Θα έλεγα ότι αν ήμουν ο Σιόπις, δεν θα πήγαινα στην Τουρκία εγώ. Αλλά το δέλεαρ αυτό είναι όντως μεγάλο και δεν ξέρω, διαφορετικά σκέφτεται ο Ζάχος, διαφορετικά σκέφτεται ο επαγγελματίας Σιώπης, διαφορετικά σκέφτεται ο Κάτω. Κοίτα, να σου πω κάτι, αν το δεις καθαρά αγωνιστικά, ο Σιώπης μπορεί στον Άρη φέτος, με δεδομένο ότι την περσινή χρονιά, δεν θα πω αναγεννήθηκε ποδοσφαιρικά, αλλά βρέθηκε πολύ έντονα στο προσκήνιο και κλήθηκε και στην εθνική, μπορεί με μια ακόμα χρονιά στον Άρη ακριβώς, να βρει μια ακόμα καλύτερη πρόταση. Έτσι, εντάξει. Δεδομένο. Και νομίζω ότι αγωνιστικά είναι καλύτερο για αυτό να μείνει στην ομάδα και από το να πάει στην Αλάνια Σπόρο στην Τουρκία. Έτσι. Αλλά πάντα υπάρχει και οικονομικός παράγοντας. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Ναι. Είπες, έδωσες το ρεπορτάζ ότι ο Άρης δεν ικανοποιείται με την πρόταση αυτή. Έτσι. Δεν ικανοποιείται, την αξιολογεί σε πρώτη φάση, αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο πληροφορούμαστε είναι ότι δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλή. Ναι, και εγώ, συγγνώμη, έτσι όπως το ακούς, δεν. Βέβαια, δεν είμαστε, το σχολίαζα εδώ προηγουμένως και με τον Άκη, δεν είμαστε ο πρόεδρος του Άρη, ο κ. Καρυπίδης, αυτός ξέρει τα δεδομένα. Αλλά εγώ θεωρώ μικρή κάτω από 1 εκατομμύριο για το Σιόπι. Έτσι λέω εγώ. Κοίτα, με το Σιόπι σε κάθε περίπτωση, αν τον πουλήσει τελικά, κερδισμένος θα βγει, γιατί είναι ένας παίχτης στον οποίο τον πήρε στην ουσία και τζάμπα. Ναι. Εντάξει. Απλά επειδή είναι και ένας ποδοσφαιριστής σε ηλικία 25 ετών, είναι πρόσφατα κλήθηκε στην εθνική. Νευραλγική θέση. Νευραλγική θέση και αυτό που λέει ο Άκης τώρα για το χώρο του κέντρου. Και πρέπει πρώτα αυτό που λένε και από την ΠΑΕ, αν πούμε και ένα φύγιο Σιώπης, πρέπει να βρούμε έναν εισάξιο και καλύτερο ποδοσφαιριστή. Έτσι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Για μένα όχι έναν, δύο πρέπει να βρεις. Διότι εκεί για μένα πάντα, για τη δική μου οπτική γωνία, εκεί χρειαζόμαστε έναν ακόμη παίκτη. Άμα φύγει ο Σιώπης, χρειαζόμαστε δύο. Έτσι λόγω. Ναι. Έτσι λόγω. Θέλεις νομίζω ένα λίγο πιο ψηλό κορμί. Θέλεις δύο Σιώπηδες. Θέλεις δύο Σιώπηδες. Λοιπόν, ένας ψηλό και ένα πιο κορμί. Θα δούμε τι θα πει ο Άρης, τι θα πει και ο ποδοσφαιριστής. Οκ. Ευχαριστούμε, Νίκο, να είσαι καλά. Μας έδωσες το ρεπορτάζ, όταν σου λέω ότι ο άνθρωπος κάνει ρεπορτάζ 24 ώρες το 24, ακόμη και όταν κοιμάται, είναι δεδομένο. Ναι, με το όντως, που έσκασε η είδηση, είδες κατευθείαν, επικοινώνησε, αυτό θα πει. Όντως. Αυτός είναι δημοσιογράφος. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, τώρα μη σου πω τι είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι στο φύγε, άρα ακόμη δεν είναι φύγε. Ωραία. Είσαι stand-by. Ωραία. Είσαι stand-by, είσαι μισοφύγε. Έτσι, στη μέση. Άρα αυτό που είπαμε στην ουσία, τι μας είπε ο Νίκος, αυτό που είπε ότι αν ικανοποιηθεί και σωστά, σωστή είναι εμένα. Είναι σωστό. Είναι σωστό αυτό ότι αν ικανοποιηθεί η ομάδα, φυσικά όχι ο Σιώπης, οποιοδήποτε Σιώπης, είναι προς πώληση. Έτσι απλά είναι σημαντικό και αυτό που είπε και ο Νίκος στο ρεπορτάζ. Θα είναι καλό να βρεθεί και ο αντικαταστάτης.
για να μην μείνει η ομάδα ξεκρέμαστη. Επειδή τώρα είναι στην περίοδο που είναι το μοντάρισμα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Εγώ πιστεύω και έτσι θα το έβαζα ένα ευρώ στο μοντάρισμα, ότι ο Σιώπης θα μείνει στον Άρη. Και ακριβώς για το λόγο που περιέγραψε προηγουμένως και ο Νίκος. Ναι. Είναι μια χρονιά που ο Άρης δείχνει ότι θα πάει καλύτερα από την περσινή. Λοιπόν, θα είναι και μέλος και της Εθνικής, θα παίξει, ναι, και εκεί παιχνίδια, θα παίξει στην Ευρώπη με τον Άρη. Έτσι. Ναι. Οπότε μπορεί του χρόνου να έχει ακόμη καλύτερη από ένα πρωτάθλημα, να μην γελιόμαστε, πολύ καλύτερο πιστεύω, και από το τουρκικό. Έτσι. Ότι έχεις δίκιο. Πολύ καλύτερο το τουρκικό. Πιστεύω ότι είναι έξυπνο παιδί. Μπορεί να χάσει. Αν υπάρχει αυτή η πρόταση που λέει υπερδιπλάσια στο. Μπορεί να χάσει κάποια λεφτά φέτος, θα μπορεί να τα κερδίσει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά αν κάνει άλλη μια καλή χρονιά. Έτσι. Μπορεί και το κασέτο ανεβαίνει. Να... Φυσικά. Ανεβαίνει και φυσικά το κασέτο. Λοιπόν, επειδή βλέπω και παρά 10 θα πάρουμε βέβαια και 5 λεπτουδάκια για τους επόμενους. Πώς μας φάγανε ο άλλος, μας έφαγε ένα τέταρτο με τα Liverpool. Με τα Liverpool, πουλ και με τα καμπεών εδώ με σένα και με τον Γιάννη εδώ. Πάλι καλά που είναι ο Νίκος, ναι, και έκανε την παρέμβαση, οπότε κατάλαβες. Το φύγε, το γλίτωσες. Δεν συμπαδεύτηκες με το φύγε, εντάξει, δεν γλίτωσες. Άμα φύγει ο Σκιώπης, έχω να το λέω όμως, να ξέρεις. Εγώ έχω ένα καλό, δεν ξεχνάω εύκολα. Να ξέρεις. Λοιπόν, εσύ θέλω, εσένα θα σου δώσω ασίστ τώρα. Πας ό,τι θες να πούμε, ό,τι θέλεις, τι θέλεις να, γιατί θες να μιλήσουμε για Άρη, για τα επαγγελματικά σου. Κοίταξε, εγώ τα αφήνω πάνω σου. Ναι, πάνω είτε, μιλήσουμε, ναι, ναι, είτε μιλήσουμε για τα επαγγελματικά μου, είτε, ναι, μιλήσουμε για τον Άρη. Το ίδιο πράγμα. Και τα δύο είναι αγαπημένα πράγματα. Οπότε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ωραία, για τα. Ξέρεις αυτό. Όταν ακούω, ρε φίλε, κάποιες συνεντεύξεις έτσι, ας πούμε, ξέρεις. Α, έχουμε. Με πρόλαβα ακροατής, ρε φίλε. Σώθηκε στο παραπέντε. Σώθηκε στο κουδούνι. Το κουδούνι σε έσωσε. Πάμε στο φίλο. Θα το πεις μετά. Πάμε στο φίλο όμως. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα στα παιδιά. Ηγεσία. Καλησπέρα στον Άκη το Γίγαντα. Δεν διάβασα και το μήνυμά σου, ρε φίλε. Sorry, να το διαβάσω τώρα που είσαι και στον αέρα. Καλά, διάβασα το μήνυμα, το καλύτερο μήνυμα. Όντως, το ξέχασα, ρε φίλε, σου ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Λοιπόν, η Γεσίας, το πρώτο μήνυμα που στάλθηκε ήταν: Άκη Γίγαντα, αν έχεις έμπνευση, γράψε κανένα τραγούδι για την Αριανάρα. Φίλε, δεν περνάει από το χέρι μου αυτό. Το ξέρεις. Εντάξει, είναι ωραίο πράγμα να τραγουδάς για τον Άρη. Έτσι, να τραγουδήσω ένα τραγούδι για τον Άρη. Απλά δεν είναι κάτι που παίρνει από το χέρι μου. Χέρι να γράψεις ή να μελοποιήσεις. Κοίταξε, το να μελοποιεί συνήθως υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μελοποιεί, ένας άνθρωπος που γράφει το στίχο και ένας άνθρωπος που το ερμηνεύει. Αν εγώ, ας πούμε, δεχτώ μια πρόταση, σου μιλάω ειλικρινά ότι θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Απλά δεν είναι κάτι που είναι στο χέρι μου. Κατάλαβα, ναι. Από αυτή την άποψη. Εντάξει, ξέρεις εσύ, αν θα βρεις την κατάλληλη ευκαιρία. Σου λέω, αν έρθει ένας και μου πει. Θα το κάνουμε με ηγεσία, πολύ μεγάλη χαρά. Πού χάθηκες εσύ, ρε ηγεσία, κάπου χάθηκες εσύ. Πού να χάθηκα, μωρέ. Εξαφανίστηκες. Κι άλλος Λίβερπουλ, Γιάννη, κι άλλος Λίβερπουλ. Είστε πολύ τελικά. Θα είσαι αύριο στην ανοιχτή. Από τότε που πήραμε το Τσουλού, φίλε, εντάξει, έχω ηρεμήσει. Ναι. Και ένα τίτλο θέλω με τον Άρη και να ηρεμήσω μια και καλή. Θα είσαι αύριο στην ανοιχτή. Δεν θα πάρουμε το. Σε ρωτάει κάτι ο άνθρωπος. Εντάξει, μπορεί. Θα είμαι, φίλε, αλλά εντάξει, τώρα αυτά εδώ τώρα. Διαρκείας έχεις, θα επίσημα. Ναι, εντάξει. Είναι επίσημος. Ναι. Και αυτά και αυτά και τι να, τώρα άσου τώρα, άστα να πάνε. Και βγαίνετε και κατηγορείτε τον κόσμο και δεν παίρνει διαρκείας και. Όχι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Κοίταξε, για να μην το κουράζουμε. Ναι. Όπως εγώ θυμάσαι, θέλουμε τίτλο. Βέβαια. Ποιος κατηγόρησε, ένα λεπτό. Ποιος κατηγόρησε τον κόσμο, ποιος τον κατηγόρησε. Τώρα εντάξει. Τον Μπουγάτσα λες. Ξέρω εγώ ποιος τον κατηγόρησε. Τον Μπουγάτσα λες. Κοίταξε, να σου πω λίγο. Έχει τόσα λίγα και καλά διαρκεία. Μια χαρά είναι για την εποχή, μια χαρά είναι διαρκεία. Για την εποχή είναι μια χαρά. Ναι, μια χαρά είναι. Απλά, μια χαρά θα είναι όταν θα πάρουμε τίτλο. Έτσι, αν δεν πάρουμε τίτλο, η χρονιά είναι αποτυχημένη, παιδιά. Έτσι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Για μένα προσωπικά αυτό είναι. Δεν θέλω να κλείσω όταν να κλείσω τα μάτια μου να πάρω και ένα τίτλο. Άμα είναι με σωστό, ξεστή, απλά. Ξεστή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά νομίζω ότι ο Νίκος το είπε πάνω στο κομμάτι ότι από τη στιγμή που
ο κόσμος έχει απαιτήσεις στο να κάνεις μια καλή μεταγραφή, στο να κάνεις, βλέπεις ότι ένας άνθρωπος επενδύει στην ομάδα, να του δώσουμε και εμείς το κίνητο όχιση, στο ναι. να κάνει το κάτι παραπάνω, ναι. κατάλαβες. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι έτσι το είπε ο Νίκος. Εντάξει, εγώ δεν είπα για τον Νίκο. Εγώ το λέω. Ναι, εγώ, δεν το είπε εσύ. Το λέω. Εντάξει, επειδή το λέω. Το λέω εγώ, έκανα. Τον έφερα την Πέμπτη την προηγούμενη και είπε λίγα λέει τα διαρκεία. Δεν πρόκειται να πάρει ο κόσμος, φίλε, σας το λέω. Θα σχηματοποιηθεί πρώτα η ομάδα και μετά θα πάρει. Ναι, μην ξεχνάμε και πέρσι. Όλος ο κόσμος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι. Άκουσα. Μην αρχίζεις να με πουλάς. Ηγεσία. Και αρχίζεις να με κάνεις τα λαβέρια ενώ δεν έχεις πάρει τίποτα ακόμα. Άστο. Πέρυσι ήσουν γάμα β' εθνική. Και ξάφνω τώρα με έγινες και έμπορας. Έλα ρε φίλε. Εδώ λέμε πώς θα κάνουμε να χτίσουμε, να σχηματίσουμε μια ομάδα. Ωραία. Εσύ δηλαδή πήγες τώρα σε αυτό που είπαμε για το Σιώπη. Σε αυτό κόλλησες. Φίλε τώρα εντάξει. Τώρα, εντάξει είπαμε να κάνουμε μια εντεκάδα the best. Ας. Ναι. Κοίταξε. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε ότι έφυγε ο Σιώπης. Ναι, θα το δούμε. Ξέρεις τι, μην φέρνουμε την καταστροφή ακόμα. Εντάξει, δεν φέρνουμε καταστροφή, δεν ρε φίλε, αλλά δεν είναι καλό αυτό, δεν ακούγεται καλό. Όλος ο κόσμος περιμένει τον μπαμ. Ακολουθεί τον άλλον στο, πώς το λένε, το Instagram, να ακούσουν τον μπαμ. Μπαμ εδώ, μπαμ εκεί, μπαμ εκεί. Μπαμ και μπούμε κουμπουριές. Ναι. Μπαμ είναι και αυτό, δεν σου αρέσει. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Δηλαδή, άμα έρθει τώρα. Έτσι. Περίμενε, έτσι, κάτσε λίγο να μιλήσω. Δηλαδή, περίμενε τώρα και μου την έδωσε. Ναι. Τώρα, που δεν είναι μπαμ, αλλά τέλο πάντων. Να φτιάξω λίγο γιατί. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Και με το μπάσκετ τέτοια χαζά λέγαμε. Άκουσε. Μην μιλάμε. Δύο εκπομπέ για μπάσκετ κάναμε. Και τώρα ξέρει το διάλειμμα, μιλούσαμε για τον μπάσκετ. Άκουσε με τώρα. Θα σου κάνω τώρα. Βλέπω τη γυάλα μου και μυρίζω λίγο τα νύχια μου. Τα δάκτυλα. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι Δευτέρα θα έρθει ο Νάτσο, θα έλεγα. Ο Γκαρσία θα έρθει. Θα προσγειωθεί με ελικόπτερο στο Χαριλάου. Σου αρέσει? Νάτσο. Ποιο Νάτσο, ρε. Όχι. Ο Γκαρσία, ρε, ο Ματέο. Ματέο. Εγώ σου είχα πει και παλιά. Δεν μου το έχεις πει. Δεν σου αρέσει ο. Αν ναι, εσύ είσαι ο. Δεν τρελαίνει. Δεν πάτησε την κάλα και έπεσε γιατί τον κάναμε και Θεό τώρα. Σιγά. Καλά, δεν τον κάναμε Θεό. Είπαμε ότι είναι ένα καλό παίκτη. Τι θέλω να τον κάναμε. Σιγά τον κάναμε και Μαραντόνα. Καλός παίκτης θα είναι αυτός που θα με πάρει τίτλο. Σωστό, συμφωνώ μαζί σου. Σωστό. Τώρα, σου τέλος. Πήγε, είχαμε τον Κούπερ, πήγε τελικό, πήρε στον τελικό. Όχι. Όχι. Ο άλλος πήγε στον τελικό, πήρε στον τελικό. Όχι. Γκολ δεν βάλαμε, τι τελικό. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Συμφωνώ, μην τα λες. Σωστό. Εμένα τα λες. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε καλή ομάδα. Σωστό. Έτσι. Κοίταξε. Όλοι οι Ιωνοί είναι καλοί, φίλε. Όλοι οι Ιωνοί είναι καλοί. Ναι, σκοτσέ, νομίζω. Μια μας κάζει, μια μας. Ό, δεν σε κράζω. Αλλά εντάξει, εντάξει. Ξέρω εγώ. Όχι, μία τα βλέπεις πολύ θετικά, μία αρνητικά. Τι ισχύει, όχι, απλά ξεστή επειδή βλέπει. Είναι η προσμονή για τίτλο. Όχι, απλά ξεστή γίνεται επειδή βλέπει ότι. Εκτός άμα μου πούνε επειδή. Ότι κοίταξε σε πουλάω παίχτη επειδή δεν πήρες διαρκείας. Τότε όχι, δεν μπορεί να πει κάτι. Μην τρελαίνεσαι. Απλά νομίζω ότι αυτό που λέει ρε παιδί μου είναι επειδή φέτος από τις κινήσεις που γίνονται φαίνεται ότι πάμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό. Ναι. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν, εντάξει. Ουσιαστικά, ξέρεις, είναι λίγο έτσι ένα. Σαν τράβηγμα προς τα πίσω. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι, παιδιά. Δεν είπαμε ότι φαίνεται. Απλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό να βιαζόμαστε. Θα δούμε. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και θα δούμε. Να μην καταστροφολογούμε, κατάλαβες. Απλά να ξέρουν ότι ο στόχος είναι ο τίτλος. Δεν το συζητάμε. Αλλά το ξέρω, το βάλω καλά μες στο μυαλό τους, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Το λέμε στα ίσα πλέον. Στα επόμενα. Ο στόχος είναι το κύπελο. Ελλάδος. Άσε τα Ευρώπης και. Ποια Ευρώπης. Ελλάδος, όπως θα παρουσιάσει και Ευρώπης. Λοιπόν. Οκ. Ηγεσίνιο πήγε 10 και να σε ευχαριστήσουμε. Φτιάξτε όλη την τεχνική σας για να. Έπεσε. Τι είπα, πού είσαι σε τούνελ, πού είσαι πηγάδι, πού είσαι, διακοπτόμενος. Έλα. Ναι, έπεσε. Έπεσε και άλλο. Εντάξει, καταλάβαμε τον νόημα. Εγώ συμφωνώ και επειδή ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που βρισκόμαστε και τακτικά και σε καφέδες και τα συζητάμε. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, θα πάρουμε τελευταίο φίλο, μην τηλεφωνείτε άλλο, να τον ακούσουμε. Ο τίτλος είναι επιτακτική ανάγκη για τον Άρη. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια πρέπει να έρθει τίτλος στην ομάδα. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Το απόστημα, το απόστημα πρέπει να σπάσει. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο, τελευταίος. Εγώ. Εσείς. Καλησπέρα, από Βόλο. Από Βόλο. Το όνομά σου. Γιώργος. Βόλο, Γιώργο. Βόλος, μέσα από το Βόλο.
Νέα Ιωνία, Νέα Ιωνία. Στεφανοβίκιο ήμουνα. Στα ελικόπτερα. Στα ελικόπτερα ήμουνα, Στεφανοβίκιο. Στον όμορφο Βόλο, έτσι. 16... Ο Βόλος είναι ό,τι πιο κοντινό στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω. Έτσι, έτσι. Είναι η παραλία, είναι ό,τι πιο κοντινό και στο... στη Νέα Ιωνία, φυσικά τα Τσιπουράδικα, και εκεί έμαθα τις γυαλιστερές. Που δεν είπα. Όχι επειδή είμαι από εδώ, λέει, ψηφίστηκε πάλι η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος. Ο Βόλος. Ναι, ναι, ναι. Είμαι εσύ. Σε περιοδικό αφού... στο Focus νομίζω. Είμαι, αφού λέω ότι είναι ο πιο, πιο κοντινός στη Θεσσαλονίκη. Έχει, άρα εντάξει, είστε νούμερο 2 μετά τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε. Βασικά είμαι ΠΑΟΚ, έτσι, ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Ωραία, δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη. Λοιπόν, αυτά που λέτε, ναι, ότι και ο Άρης πλέον πάει για τίτλο, ναι, νομίζω ότι θα δούμε πάρα μα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, παιδιά. Και εμείς θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό. Μακάρι, αυτό... Έτσι, να δυναμώσει ο Άρης, αυτό... να δυναμώσει... Ακόμη περισσότερο ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, όλοι να είναι έτσι, σούπερ. Να έτσι, βλέπουμε ντερμπάρες, να βλέπουμε ματσάρες. Έτσι, έτσι. Ωραία. Να γίνουν όλες οι ομάδες πιο δυνατές και να υπάρχει βέβαια και ισοτιμία και ισονομία. Έτσι, έτσι, έτσι. Όταν υπάρχει αυτό, τότε θα δεις και καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό συμφωνούμε. Ακριβώς. Δεν θέλουμε τώρα να δούμε πρωτάθλημα μία-δύο ταχύτητες και οι άλλοι άντε γεια. Κοίταξε, είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να κάποια στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο να λειτουργήσει με κανόνες τέτοιους που θα μπορούν όλες οι ομάδες να έχουν αυτό που λέμε δικαίωμα στο όνειρο. Έτσι είναι. Βλέπουμε, τα βλέπουμε στο εξωτερικό. Βλέπεις ναι, ότι... στην Αγγλία π.χ. Ακριβώς. Στην ακριβώς. Ισπανία μπορεί να χάσει η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα από την κάθε... Ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπεις ομάδες δηλαδή να γίνονται πρωταλλήτρες οι οποίες μέχρι προχθές χαροπάλευαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα βλέπεις δυστυχώς έχουμε μπει σε μια διαδικασία που όποιος έχει τα κονέ, όποιος έχει το... ο πιο πλούσιος, έτσι, ο πιο πλούσιος, τα μέσα δεν γίνεται έτσι. Ναι, αλλά έτσι είναι όλη η ελληνική κοινωνία, έτσι δεν είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, απλά ο καλύτερος θα κερδίσει, ρε φίλε. Ποιος είναι καλύτερος. Μακάρι, μακάρι. Για πες μου... και ο πιο τυχερός, έτσι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι και η τύχη. Σωστό. Για πες μου λίγο η ηλικία σου, αν επιτρέπετε, βέβαια. 43. Εντάξει, μπράβο. Ωραίος. Ωραίος. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Ό,τι θέλεις. Επειδή τώρα μπήκα στο σπίτι και άνοιξα το λάπτοπ, ο Στόχ υπέγραψε εμάς, τον ΠΑΟΚ. Νομίζω, κοίτα, αν και είμαστε αργιανοί εμείς εδώ πέρα. Εντάξει, ναι, λείπει ο Τάσος σήμερα, αύριο θα είναι κοντά μας. Ναι. Ο Στόχ, δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να έχει υπογράψει. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, δεν ασχολούμαι. Ωραία. Με τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω εγώ για τον Στόχ που έχω από την προηγούμενη θητεία του ΠΑΟΚ. Είναι καλός παίκτης, γρήγορος παίκτης, αλλά λίγο ξέρω, δεν ξέρω ηλικία και δεν ξέρω τι. 29 είναι και. 29 τόσο μικρός είναι. Απαντρεύτηκε. Γιατί η προηγούμενη του θητεία εδώ πέρα το Μαρκής είχε αναστενάξει. Δεν ξέρω αν τα ναι, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι παιχτούρα, έτσι. Είναι πολύ γρήγορος και διεισδυτικός, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα... Ναι. Τέτοιοι παίκτες μ' αρέσουν. Τέτοιοι παίκτες, ειλικρινά. Ειλικρινά. Θα τον δούμε. Λοιπόν... Όλα στο χορτάρι φαίνονται. Φίλε. Σωστό. Εννοείται. Εννοείται. Όλα στο χορτάρι. Εννοείται. Λοιπόν, να σε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, είδες. Του πάω οξύδες πέρα στην εκπομπή. Σωστά. Παρότι είναι εκπομπή, καλό, ήταν καλό σήμερα κυτρινό μαύρο φόντο. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, σιγά σιγά βλέπω γιατί πήγε και πέντε. Θα κλείσουμε με το κομμάτι που μου αρέσει εμένα το τι να πεις. Τι να πεις. Αργύρισα. Μ' αρέσει. Αρέσει. Βασίλη Γαβριλίδης. Ωραία, με αυτό θα κλείσουμε. Ναι. Δεν ξέρω το ότι. Που, α, αυτό ήταν που ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό ξέρεις, όταν βλέπουμε συνεντεύξεις, έτσι ξεκίνησα και μπήκε το τηλέφωνο, το τηλεφώνημα του ακροατή. Ξέρεις, όταν βλέπουμε συνήθως τραγουδιστές στην τηλεόραση, ξέρεις, αυτά οι ερωτήσεις λογότυπα. Ποια είναι η επόμενή σας. Πού θα σας δούμε, ποια είναι η επόμενή σας επαγγελματική. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Και με έρχομαι τώρα στην ίδια τέτοια. Και λέω, καλά, ρε, δεν μπορείτε να το ρωτήσετε κάτι άλλο τον άνθρωπο. Και ξέρεις, δεν φτάσαμε και στο τέλος. Ρώτα εσύ κάτι άλλο. Τι να παίξω το βράδυ. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. 3:30 έχει Βραζιλία, Βενεζουέλα. Τι να το παίξω, Άκη. Βραζιλία, Βενεζουέλα. Ναι, Κόπα Αμέρικα. Είμαστε στη φάση του νοκάουτ, αφού ήθελες άλλο. Κοίταξε, νομίζω ότι καλός ή κακός. Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, να σου πω. Άλλο, δεν ήθελες, Φάτινα. Ναι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θεωρώ λίγο ότι εντάξει, η φανέλα λίγο της Βραζιλίας είναι λίγο πιο βαριά. Δηλαδή, ωραία, κουτσά στραβά, νομίζω. Άστα, αυτό, για πλάκα το ρώτησα. Ποια είναι η επόμενη σου, έτσι, πού θα σε δούμε. Θα θέλουμε να έρθουμε να σε δούμε, πού. Κοίταξε, εσύ άμα θέλεις να δεις, με παίρνεις τηλέφωνο και με λες που είσαι, άλλο, τα γνωστά, έτσι. Όχι, οπότε, μπράβο να σε ακούσουμε. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή θα κάνουμε περιοδίες. Mm-hmm. Γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Τώρα αυτή τη στιγμή, μόλις τελειώσαμε,
πρόσφατα από Θεσσαλονίκη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε ένα πολύ ωραίο χώρο της και τα λοιπά της πόλης. Χαρούμενος, ωραία συνεργασία και πάμε για τα επόμενα. Πάμε για τα επόμενα. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς ότι είναι. Εγώ το μοναδικό που θα ήθελα έτσι λίγο πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέπεις. Βέβαια. Ένα λεπτό θέλω μόνο. Θέλω να παρακαλέσω όλη την κίτρινη οικογένεια, κίτρινο-μαύρη οικογένεια, να δείξουμε λίγο σε αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα. Κατάλαβα τα πες, για τον μπάσκετ τα πες. Ναι. Ναι, να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό στο μπάσκετ. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε υποχρέωση σε αυτήν την ομάδα να τις δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό που πρέπει. Να τη δείξω σεβασμό, Άκη, αυτοί που ηγούνται. Σίγουρα. Αυτό λέω. Και αυτοί που έχουν τη δύναμη. Έτσι. Είναι η ομάδα, καλός κακός, που έβαλε τον μπάσκετ στα ελληνικά σπίτια. Είναι η ομάδα η οποία μας έμαθε τι σημαίνει μπάσκετ. Έτσι. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον Άρη και έχουν μία δύναμη, οφείλουν αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν, να κάνουν το καθήκον. Έτσι. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ δίπλα μου. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να πέρασες ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έτσι, εντάξει, τα είπαμε φοβερή, και με... φοβερή εκπομπή. Τα είπαμε και με τον κόσμο, είπαμε και... Πολύ. Φεύγω ωραία, φεύγω ωραία. Γεμάτος. Θα κλείσουμε με το «Τι να πεις», που είναι εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι. Εμείς να πούμε τον κόσμο φυσικά αύριο εδώ πέρα με τον Τάσο Τρέγια από τις 8, είναι και η πρώτη προπόνηση του Άρη. Να μείνουν συντονισμένοι στο Λίμπερο, ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτς με την εκπομπή Παλατέρ. Από μένα, τον Άκη Ρωμανό και τον Ιωάννη Ζάση Νικοληψία, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.